ικανοποιητική κινητικότητα καταγράφεται στην λαϊκή αγορά της Καλαμάτας, δεν ισχύει όμως το ίδιο και με την κατανάλωση που κάνουν οι πολίτες, αφού αυτή είναι μικρή και μόνο τα απαραίτητα. Κοιτάξτε, δεδομένων και των συνθήκων που ήταν έντονη η ζέστη αυτές τις ημέρες και είναι λίγο αποθαρρυντικό για τον κόσμο στο να βγει έξω, ήταν αρκετά καλή, μπορώ να πω. Βέβαια, όπως μπορείτε και να δείτε, οι περισσότεροι είναι με άδεια χέρια. Έχουμε κόσμο πολύ, αλλά κατανάλωση λίγη. Τα προϊόντα, οι πάγκοι, όπως βλέπετε, έχουν ακόμα αρκετά. Τοπικά προϊόντα, καλά προϊόντα, πολύ καλά θα έλεγα. Απλά πρέπει να μάθουμε να τα στηρίζουμε. Αρκετά καλά μπορώ να πω, αλλά θα έπρεπε να είναι ίσως λίγο καλύτερα. Αλλά εντάξει, οι δυσκολίες υπάρχουν για τον κόσμο και έτσι είμαστε όλοι λίγο πιεσμένοι. Κίνηση. Η κίνηση, η χάλια. Σήμερα μάλιστα δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Γιατί και τα λεφτά είναι και τα σούπερ μάρκετ. Ούτε και ανθρώπους να ψωνίσουν, ούτε χοντρικός ούτε λιονικός. Οι τιμές από την άλλη εξακολουθούν να είναι σε πολύ καλά επίπεδα και προσιτές για όλους τους καταναλωτές, δεδομένου των καιρικών συνθήκων με τον καύσωνα που προκάλεσε ζημιές σε ορισμένα προϊόντα. Σε καιρικές συνθήκες ζημιά έκανε όμως ο καύσωνας του Σαββατοκύριακου. Έχει κάνει σε πολλές καλλιέργειες ζημιά. Είναι καλό γενικά φέτος το καλοκαίρι. Δεν είχε βροχές που είχαν θέματα ζημιών στις καλλιέργειες, ειδικά ο Ιούλιος. Ναι, ο καιρός έχει βοηθήσει, αλλά και η πολύ ζέστη που κάνει και τα βροχές και αυτά και τα λοιπά έχουν κάνει ζημιές σε ορισμένα πράγματα, αλλά γενικά οι τιμές είναι αρκετά χαμηλές, μπορώ να πω. Τέλος, η παραγωγή και οι επαγγελματίες τονίζουν για ακόμη μια φορά για ποιο λόγο οι πολίτες πρέπει να επιλέγουν την λαϊκή αγορά της Καλαμάτας. Αυτό που πρέπει να πούμε όμως είναι, πρέπει να τονίσουμε στον κόσμο ότι η λαϊκή αγορά της Καλαμάτας, εκτός του είναι το ότι είναι από τις καλύτερες στην Ελλάδα, έχω πάει σε αρκετές λαϊκές και έχω δει τι γίνεται, έχει πολύ καλά προϊόντα ποιοτικά. Προσεγμένα, όλη η παραγωγή εδώ, η Μεσσηνή και ακόμα περισσότερο η τοπική εδώ, προσέχουμε πολύ τα προϊόντα. Πάρα πολύ. Είναι φρεσκότατα. Τρίτη γίνεται συγκομιδή, Τετάρτη είναι στη λαϊκή. Δεν μεσολαβεί χρόνος που τα αλλοιώνει όσο να είναι αυτά τα πράγματα. Απλά έχουν μάθει πλέον να είναι όλοι βολεμένοι με το σούπερ μάρκετ. Πρέπει να αναλογιστούν όμως στο σούπερ μάρκετ. Ναι, τα ψωνίζουν αυτά τα πράγματα, τα κεντρικά καταστήματα από κάποιους παραγωγούς, αλλά θα είναι από τη Θήβα, από τη Λάρισα, εισαγωγής και τρώνε κάμποσες μέρες στα ψυγεία μέχρι να φτάσουν. Οπότε η ποιότητα αποκλείεται να είναι η ίδια. Και ακόμα και χαμηλότερα να είναι στις τιμές, που δεν είναι, έχω κάνει έρευνα αγοράς και έχω δει ότι δεν είναι, η φύρα που λέμε που θα έχεις για να τα καθαρίσεις και να τα φτιάξεις όπως είναι τα δικά μας, θα στα κάνουν ακριβότερα.